Λίγο με τόλους του παιχνιδιού εδώ στην Ανιφρέα, έχουμε ζήσει στον προμηνύτη της Αχαϊκής, τον Γιώργο Τουλαγό. Γιώργο, εύκολη επικράτησή σας σήμερα. Προηγηθήκατε από το πρώτο ημίωρο 0-4 και μετά τα πράγματα απλοποιήθηκαν. Έβαλες και μερικά νέα παιδιά τα οποία είναι εξελίσσιμα και έχουν μέλλον μπροστά τους. Δύο λόγια για το παιχνίδι. Μάξε, το παιχνίδι ασφαλώς και δεν ήταν εύκολο εξ αρχής. Η δόξα στην έδρα της είναι μια καλή ομάδα. Εμείς ευτυχήσαμε να προηγηθούμε νωρίς. Αυτό έκανε πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Η ομάδα δική μας, ειδικά όταν προηγηθεί νωρίς, έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα και σήμερα το έδειξε. Όταν θα βρούμε χώρο, είμαστε μια, πιστεύω, μια καλή ομάδα που σε ανοιχτό γήπεδο. Ποιοτική που ασφαλώς και κάναμε και πάρα πολλές τελικές προσπάθειες εκτός των γκολ. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τα παιδιά, από το πλάνο, από την πειθαρχία, την αγωνιστή που είχαν και θέλω να τους δώσω πολλά συγχαρητήρια. Στο ημίχρονο και στη διάρκεια του Δευτέρου ασφαλώς και θα δίναμε και δώσαμε και ευκαιρίες σε κάποια νέα παιδιά. Το οποίο δείξανε και πολύ καλά στοιχεία, θα πω εγώ. Ασφαλώς και γι' αυτό, είναι στην ομάδα μας. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Η ομάδα όσο περνάει ο χρόνος, όταν είναι αγωνιστικά πειθαρχημένη, θα βγάζει μια πολύ καλή εικόνα. Και γιατί μην ξεχνάμε ότι, όπως έχεις πει και σε προηγούμενες συνεδρίες, είναι και μια νέα ομάδα, γιατί γίνανε πολλές μεταγραφές στην καλοκαιρινή περίοδο. Ακριβώς. Η ομάδα, εγώ το είχα πει από την πρώτη στιγμή ότι θέλει χρόνο. Φαίνεται η δουλειά που γίνεται. Τα παιδιά, όταν είναι πειθαρχημένα αγωνιστικά σε αυτά που λέμε, θα έχουμε αυτή την εικόνα. Και θέλω να τους δώσω πολλά συγχαρητήρια.